Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και αναστάτωση επικρατεί αυτό το χρονικό διάστημα στο φυλάκιο όπου βρίσκονται και κρατούνται 400 παράνομοι μετανάστες για περίπου 12 μήνες. Να πούμε λοιπόν ότι τις τελευταίες μέρες έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας. Στο αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Θανάσης Τσολάκης, ο οποίος και βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση, καλησπέρα. Έλενα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Όντως, από χθες το πρωί, Τετάρτη, οι 400 μετανάστες που κρατούνται στην Ευθεάδα ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε απεργία πείνας, και αυτό γιατί έμαθαν ότι η κράτησή τους θα παραταθεί τελικά για 18 μήνες. Η πληροφορία έγινε γνωστή, πήρε μάλλον μεγάλη διάσταση από την κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Είναι η γνωστή οργάνωση ΚΕΡΦΑ, που κατά καιρούς βγάζει θέματα, αναδεικνύει θέματα που απασχολούν τους μετανάστες. Αυτές τις ημέρες γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση επάνω στο Βόρειο Εύρο από την Συνοριοφυλακή αλλά και από όλες τις αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση. Προς το παρόν η κατάσταση είναι ήρεμη. Όταν λέμε να ελεγχθεί, εννοούμε να πείσουν τους μετανάστες και τους κρατούμενους να πάψουν αυτή την κατάσταση στην οποία έχουν επιβάλει στους εαυτούς τους, για να μην κινδυνεύουν οι ζωές τους. Και βεβαίως πάντοτε υπάρχει υψηλή επιτήρηση, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν είναι τόσα πολλά άτομα και μάλιστα σε αναβρασμό, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι εύκολο να πάρουν δυσάρεστη τροπή. Το πιο ακραίο περιστατικό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι όταν ένας άνθρωπος από το Ιράν, ένας κρατούμενος από το Ιράν, έραψε το στόμα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με ακόμη έναν κρατούμενο, ο οποίος είναι συριακής καταγωγής και ο οποίος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας νωρίτερα, με αποτέλεσμα χθες να λιποθυμήσει, να χάσει τις αισθήσεις του και να μπει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και για να μπορέσει να επανέλθει από τη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Βέβαια, να πούμε, Έλενα, ότι αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο από τους συνοριοφύλακες του Εύρου. Και αυτό γιατί οι μετανάστες δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει όταν έρχονται στην Ελλάδα, ότι έχουν αλλάξει οι όροι, ότι έχουν αλλάξει. Καλά, Θανάση, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι και εσύ και το βλέπεις και δημοσιογραφικά, ότι αυτό που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι το εξής εκπληκτικό. Έχει βρει 2.000 ανθρώπους στην Αθήνα, τους έχει μοιράσει σε κέντρα φύλαξης παράνομων μεταναστών σε ολόκληρη τη χώρα, τους κρατάει εκεί εδώ και ένα περίπου χρόνο. Δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ότι συνεχίζουν και κάνουν επεμβάσεις, ας το πούμε, για να καθαρίσουν την ευρύτερη περιοχή εντός εισαγωγικών, όπως μπορείς να την καθαρίσεις από ανθρώπους, αν είναι δυνατόν. Και αναρωτιούνται όλοι βεβαίως τι γίνεται με την κατάσταση. Πέρα από αυτό, Έλενα, πρέπει να πούμε ότι στους ήδη κρατούμενους επιβάλλεται περισσότερος χρόνος κράτησης. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε δει την αντίδραση τώρα στην Ορεστιάδα, λίγο νωρίτερα στην Αμυγδαλέζα. Οι άνθρωποι αυτοί, ενώ εκποιούν, ας μας επιτραπεί η έκφραση, το χρόνο κράτησης που πρέπει εφόσον συλλαμβάνονται σε ελληνικό έδαφος, αυτός αυξάνεται ενώ είναι μέσα, και αυτό προκαλεί την αντίδραση. Και όταν βέβαια είναι άνθρωποι, είναι τόσο μεγάλος αριθμός κρατουμένων σε μια τέτοια κατάσταση, όλοι καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να είναι το περιβάλλον και η κατάσταση και οι συνθήκες στις οποίες κρατούνται. Και βεβαίως, Έλενα, να βάλουμε εδώ πέρα και το μεγάλο ερωτηματικό και την αγωνία των συνοριοφυλάκων, η οποία έχει προκύψει μέσα από το ρεπορτάζ, που είναι πάντοτε το κύμα προσφύγων από τη Συρία, το οποίο είναι ήδη μεγάλο και το οποίο αναμένεται να αυξηθεί αν τελικά επαληθευτούν και οι φόβοι και οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που θέλουν και την επέμβαση στη Συρία εντός των επόμενων ημερών από δυνάμεις της Δύσης. Εκεί πέρα η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί συνολικά όλο το. Βεβαίως, ανθρώπους οι οποίοι για πόλεμο κατάσταση γενικότερα εισέρχονται των συνόρων ή ζητούν βοήθεια, θα πρέπει και τα αρμόδια υπουργεία να τους δουν τελείως διαφορετικά και θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί. Τέτοιου είδους προετοιμασία δεν έχουμε δει τουλάχιστον προς τα εμάς. Θανάση, πάντως, θα σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να μείνουμε ακριβώς σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο ζήτημα της Συρίας, μιας και με καζάνι που βράζει μοιάζει κατάσταση στην περιοχή. Η εμφύλια σύραξη μένεται, με τις χώρες της Δύσης να είναι έτοιμες να επέμβουν στρατιωτικά. Οι διεθνολόγοι φοβούνται πως τα γεγονότα στη Συρία μπορούν να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ η ξένη στρατιωτική παρέμβαση μοιάζει σχεδόν δεδομένη.